Όπως σας έχω ήδη ανακοινώσει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Φιλοτιού, τον κύριο Βασίλη Κρασά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Αλιμπέρτη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και εύχομαι να πάνε όλα καλά για το Φιλότι και για την ορεινή Νάξο γενικότερα. Για την ορεινή Νάξο γενικά. Mm-hmm. Ναι. Θα ήθελα να πάμε στο θέμα το καινούριο που έχει προκύψει καταρχήν με το αστυνομικό τμήμα του Φιλωτίου, που βάσει του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την Αναδιάταξη και Αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Αστυνομίας, πρόκειται να υποβιβαστεί σε αστυνομικό σταθμό. Εσείς αντιδράσατε άμεσα και έχετε αποστείλει ένα έγγραφο προς τους αρμόδιους. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει και τι λένε εκεί οι κάτοικοι. Ακριβώς εδώ πέρα έχει επαναστατήσει όλος ο κόσμος, σε μεγάλη αγωνία όλος ο κόσμος, γιατί η ορεινή Νάξο εγκαταλείπεται από την τράπεζα, από το αστυνομικό τμήμα, σαν να πάει 200 χρόνια πίσω όλη η ορεινή Νάξο. Mm-hmm. Είναι με αυτά τα πράγματα. Εμείς πληροφορηθήκαμε, φτιάξαμε ένα κειμενάκι εκεί, το στείλαμε, αιτιολογούμε τους λόγους που πρέπει να μείνει η αστυνομία και να μην αποβαθμιστεί από τμήμα σε σταθμό, γιατί άμα γίνει σε σταθμό θα μείνουν 2-3 άτομα και οι υπόλοιποι θα φύγουν. Όπου δεν καλύπτεται η ορεινή Νάξο. Ναι, είναι πολύ μεγάλη περιοχή η ορεινή Νάξο. Εννοείται. Είναι όλος ο Δήμος Ρουμαλίας. Ξεκινάει από Πυργάκι και φτάνει μέχρι Απόλλωνα. Ναι, από Πυργάκι όλες αυτές οι περιφέρειες, Καλαντός, όλη η Μουτσούνα, Λιώνας, όλη αυτή η περιφέρεια καλύπτεται από το αστυνομικό τμήμα Φιλωτίου. Ναι, βέβαια, φυσικά. Οπότε εσείς λοιπόν. Αυτό το πράγμα να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί θα φεύγει από την Νάξο ένας αστυνομικός να φτάξει στο Λιώνα, να πάει, πότε θα πάει, τη μισή μέρα θα θέλει να πάει μόνο. Ναι, φυσικά. Εσείς λοιπόν κάνατε ένα έγγραφο, στο οποίο αυτό που διάβασα και μου έκανε εντύπωση και θέλω να σταθούμε, είναι ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν για χρήση ένα χώρο από το χώρο που στεγάζονταν η τεχνική υπηρεσία, συγκεκριμένα του πρώην Δήμου Δρυμαλίας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχετε συνεννοηθεί με το Δήμαρχο, φαντάζομαι? Κύριε Μπέρτη, εμάς μας ζητήσανε χώρο στο Φιλότι για να δώσουμε δημοτικό χώρο. Ναι. Στο Φιλότι δεν έχουμε δημοτικό χώρο. Εμείς προσπαθήσαμε με άλλους τρόπους να χαμηλώσουμε το ενίκιο, να πληρώσουμε το ενίκιο για να μείνει εδώ. Όχι για ενίκιο. Δεν με χαλάει ότι θα πάει στο Χαρκί. Δεν με χαλάει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να μην υποβαθμιστεί το τμήμα, να μείνει τμήμα όπως είναι και να μείνει στη Δρυμαλία. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Για να μείνει στο Φιλότι, επειδή είναι το μεγαλύτερο χωριό, επειδή έχει πιο πολύ κίνηση, εδώ είναι κέντρο. Προσπαθήσαμε να βρούμε, να χαμηλώσουμε το ενίκιο, να δω. Εν πάση περιπτώσει δεν βρήκαμε άκρη με αυτά. Συμφωνήσαμε λοιπόν, μίλησα με τον Δήμαρχό μας, με τον κύριο Γαβαλά, τον πρόεδρο του Χαρκίου, που υπάρχουν δημοτικά κτίρια άμεσης χρήσης στο Χαρκί, να πάει το τμήμα στο Χαρκί και να μην φύγει από την Δρυμαλία. Γιατί είναι αμαρτία να φύγει από την Δρυμαλία, να θέλει από την Κομιακή, από τον Απόλλωνα, από τον Λιώνα, ο κάθε πολίτης να πάει στην Νάξο να εξυπηρετηθεί. Ναι. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα εσείς λοιπόν στο Φιλότι αναζητήσατε κάποιο χώρο προκειμένου να τον μισθώσετε ή να έχετε ένα πιο χαμηλό ενίκιο, δεν βρέθηκε κατάλληλος χώρος και λέτε, παρά να φύγει τελείως από το Δήμο Δρυμαλίας, ας πάει και στο Χαλκί καλύτερα το αστυνομικό τμήμα. Βεβαίως. Ναι, από ό,τι μίλησα χθες με κάποιους αρμόδιους στην Αθήνα, αυτό που ζητείτε προφανώς από την αστυνομία είναι να υπάρχει και ένα επίσημο έγγραφο. Υπάρχει αυτό το επίσημο έγγραφο για την παραχώρηση αυτού του χώρου από το... Βεβαίως, είναι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος μας έχει στείλει ότι υπάρχει άμεση κτίριο. Το έχει στείλει ο Δήμαρχος. Βεβαίως υπάρχει. Α, το έχει στείλει ο Δήμαρχος. Οπότε λοιπόν μετά από αυτό πιστεύω... Να το έχει στείλει, αλλά ο Δήμαρχος το έχει στείλει σίγουρα. Πιστεύω να το ξανασκεφτούν και να διατηρηθεί πάνω το αστυνομικό τμήμα της Δρυμαλίας που ήταν στο Φιλότι. Γιατί όπως είπατε και εσείς, η ορεινή Νάξος και η κεντρική Νάξος είναι πάρα πολλά χωριά. Είναι πάρα πολλοί κάτοικοι που μένουν εκεί χειμώνα-καλοκαίρι και φυσικά το έχουν απόλυτη ανάγκη για την προστασία τους στο αστυνομικό τμήμα. Βεβαίως. Είχαμε και το άλλο το συμβάν σχετικά με την Τράπεζα Πειραιός. Και εκεί λοιπόν πάνε να υποβαθμίσουν τη λειτουργία του καταστήματος, να λειτουργεί μόνο λίγες ημέρες. Εδώ μπορεί να είναι ευχάριστα τα νέα. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι επίσημο ακόμη, αλλά... Επίσημο δεν υπάρχει ακόμη. Εμένα, κύριε Αλιμπέρτη, με ενημερώσανε, μόλις με 19 του μήνα με ενημερώσανε για την τράπεζα αυτό το πρόβλημα που πρόκειψε.
Αμέσως πήγα στην κυρία Κατερίνα εδώ στην τράπεζα και ενημερώθηκα. Mm-hmm. Μόλις βγήκα από την τράπεζα, αμέσως με το κινητό μου ενημέρωσα τους πάντες. Ξεκίνησα από τον δήμαρχό μας, έφτασα στους βουλευτές, σε όλους τους κυκλαδίτες, έφτιαξα σε όλους, προέδρου κοινοτήτων τους περισσότερους, γιατί δεν τους βρήκα όλους, φορείς, τους ενημέρωσα όλους ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Και φτιάξαμε αυτό το κειμενάκι, το στείλαμε το κειμενάκι αυτό. Uh-huh. Όπως και ο δήμαρχος μας έφτιαξε ένα ωραίο κειμενάκι και το έστειλε στην τράπεζα. Η τράπεζα ταρακουνήθηκε αυτό και έχει πάρει πίσω. Αλλά κάτι επίσημο δεν μας έχουν στείλει ακόμα. Ναι. Και ξέχασα να πω ότι σε 3 ώρες ο διευθύνων σύμβουλος, από την ώρα που στείλαμε αυτό το κειμενάκι που το στείλαμε, σε 3 ώρες επικοινώνησε μαζί μου. Μου είπε τα δικά του, είπα τα δικά μου, εν πάση περιπτώσει. Του ζήτησα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω εγγράφος να μου στείλετε την απάντησή σας. Μάλιστα, οπότε λοιπόν ας πάρουμε εγγράφος την απάντηση για να είμαστε 100% σίγουροι, αν και τα μηνύματα είναι θετικά. Η τράπεζα λειτουργεί σήμερα κανονικά, εγγράφος δεν έχουμε κάτι εγγράφος, όμως η τράπεζα λειτουργεί κανονικά σήμερα. Γιατί σήμερα ήταν να ισχύσει αυτό από 25 του μήνα, ναι, θα ισχύσει αυτό 2 φορές τη βδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες θα δουλεύαν υπάλληλοι στην άξο κάτω. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Μακάρι να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και με το αστυνομικό τμήμα. Τώρα, στο Φιλότι, οι περισσότεροι από τους κατοίκους ασχολούνται με την κτηνοτροφία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κρασά. Και εδώ έχουμε κάποια θέματα με τα τυριά, από ό,τι γνωρίζουμε. Και όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να μπορούν να πουλούν τα τυριά τους οι άνθρωποι εκεί, οι κτηνοτρόφοι. Βεβαίως. Έχουμε κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. 22 Δεκεμβρίου το 2014 βρήκε ένας νόμος, ο οποίος ξεκίνησε η παραγωγή της ορεινής Νάξου, γιατί δεν είναι μόνο το Φιλότι, όλη η ορεινή Νάξο. Ναι, ναι. Και εγώ ενδιαφέρομαι για όλη την ορεινή Νάξο. Ναι. Ξεκινήσανε, βγήκε αυτός ο νόμος και ξεκινήσανε να μπαίνουν στο νόμο του Θεού να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να πουλάνε το προϊόν τους νόμιμα. Ναι, ναι. Όμως οι υπηρεσίες, όλο τριπλοποδιές, όλο οι υπηρεσίες σε στέλνουν από τον ένα στον άλλο. Είναι οι υπηρεσίες, πρέπει να ανάβουν τις ευθύνες τους, να ξέρουν ότι εκεί που κάθονται τους πληρώνουν οι πολίτες και πρέπει να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους εγγράφως και μην κοιτάνε ότι ο κτηνοτροφικός σύλλογος και ο κτηνοτροφικός σύλλογος και ο κτηνοτροφικός σύλλογος Φιλωτίου δεν δίνει σημασία και αυτά να κοιτάζουν να βγάζουν ευθύνες. Πρέπει λοιπόν να κάτσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο, να πάνε στα χωριά, στο ραδιόφωνο, στα πάντα, να ενημερώσουν τον κόσμο. Ο κόσμος ο περισσότερος είναι αγράμματος. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να τους εξηγήσουν τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, να είναι νόμιμοι να πουλάνε το προϊόν τους. Ναι. Εφόσον ο νόμος 22 Δεκεμβρίου του 2014 ξεκίνησε και το 2015 έγινε μια μετατροπή στον νόμο ο οποίος δεν κάλυπτε ορισμένα πράγματα και οι κτηνοτρόφοι τώρα είναι νόμιμοι. Απλώς είναι στις διαδικασίες από τις υπηρεσίες για να γίνουν νομιμότατοι να πουλάνε το προϊόν τους. Πού σκαλώνει δηλαδή όλη η διαδικασία, πού κολλάνε γραφειοκρατικά και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν λειτουργούν σωστά, κυρία Λιμπέρτη, οι υπηρεσίες. Δεν λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες πρέπει να αναλάβουν ευθύνες και να ενημερώσουν τον κόσμο το τι πρέπει να κάνουν. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν επαρκής ενημέρωση προκειμένου να γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτοί τι πρέπει να κάνουν για να νομιμοποιηθούν. Κυρία Λιμπέρτη, τώρα υπάρχει ένα θέμα με την αιμοληψία. Ναι. Η αιμοληψία που γίνεται από τα ζωντανά για τους κτηνοτρόφους για να καταχωρηθούν στο Μητρό, Τυροκόμο και στο Μητρό αυτό που υπάρχει. Ναι. Γίνεται αυτή τη στιγμή, τώρα γίνεται μέχρι τέλος του χρόνου από 2 εκτροφείς, εκτενιάτους που είναι ο κύριος Κατσάνης και ο κύριος Φιταράς, πληρώνονται από το κράτος. Τέλος του χρόνου μπορεί να αλλάξει, μπορεί και να γίνει καινούργια σύμβαση, μπορεί και να μην γίνει. Ναι, και ναι. Να πληρώνει ο κάθε κτηνοτρόφος. Δεν είναι ενημερωμένος κανένας. Κανένας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τίποτα, δεν ξέρουν. Τίποτα. Μάλιστα. Και υπεύθυνοι για να τους ενημερώσουν, όπως είπατε, είναι οι υπάλληλοι. Υπηρεσίες, γενικά δεν θέλω ούτε να θίξω ανθρώπους. Ποιες υπηρεσίες είναι αυτές? Θέλω να βοηθάω και θέλω με όλο τον κόσμο και με όλες τις υπηρεσίες να είμαι σωστός και εντάξει. Οι υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες είναι αυτές που είναι αρμόδιες για το συγκεκριμένο θέμα? Είναι περισσότερο είναι η κτηνιατρική υπηρεσία. Η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας. Όλες έτσι. Οι υπηρεσίες, περισσότερο η κτηνιατρική υπηρεσία είναι αρμόδια. Εκεί λοιπόν η κτηνιατρική υπηρεσία θα πρέπει να βγει προς τα έξω, να ενημερώσει όλους τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν προθεσμίες για όλα αυτά? Προθεσμίες δεν υπάρχουν, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να τρέξουν
να νομοποιηθούν, να είναι νόμιμοι, να μπορούν να πουλάνε το προϊόν τους άνετα, χωρίς να έχουν πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Βεβαίως. Εγώ από τη μεριά μου, σαν πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πλωτίου, σαν πρόεδρος του κτηνοτρόφου εδώ που έχουμε ένα σύλλογο, ενημερώνω, το λέω. Αλλιώς είναι η υπηρεσία να ενημερώσει και αλλιώς είναι να κάθομαι εγώ τον ανακυνηγάω τον ένα-ένα να τους λέω. Οι άνθρωποι περιμένουν να ενημερωθούν, να ταρακουνηθούν, να δουν από την υπηρεσία. Σου λέει εντάξει, ο Βασίλης μπορεί να τα λέει έτσι για τους ψήφους όπως το κρίνουν και ορισμένοι και το ένα και το άλλο. Ενώ έτσι όταν μιλήσει η υπηρεσία θα το βάλει καλά στο μυαλό του άλλος ότι πρέπει να τρέξει να φτιάξει αυτό το πρόβλημα που έχει. Ναι, πρέπει να είναι από τα αρμόδια και καλά χείλη, από τους ειδικούς να τα ακούσουν. Μάλιστα, είστε και πρόεδρος των κτηνοτρόφων εκεί, κύριε Κρασάκη. Έχουμε ένα σύλλογο εδώ, Κτηνοτροφική Ένωση Φιλωτίου, και είμαι και πρόεδρος εκεί σε αυτό το σύλλογο. Ωραία, ωραία. Σε ό,τι αφορά την κίνηση φέτος το καλοκαίρι, πώς θα πήγε το Φιλότι? Πολύ καλά, φέτος το Φιλότι πήγαμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν το Φιλότι και οι μέρες ήταν περισσότερο της δουλειάς. Τα 2-3 τελευταία χρόνια η δουλειά στο Φιλότι ήταν 15 με 20 μέρες. Φέτος κράτησε γύρω στις 40 μέρες. 35 μέρες με 40 κράτησε η δουλειά. Φέτος ήταν πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ήταν πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Γενικά, δεν λέω μόνο ατομικά, εγώ μιλάω πάντα γενικά. Ναι, καλά, ήταν γενικά βέβαια, καλά. Για όλο το χωριό. Ναι. Ωραία, μπράβο, αυτό είναι πολύ θετικό. Γίνανε και πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Φιλότι και πολύ ωραίες εκδηλώσεις μάλιστα. Ναι. Και μπράβο σας εκεί. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Και θα το δούμε αυτό με τις υπηρεσίες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε εμείς κάποιον αρμόδιο να τον βγάλουμε εδώ πέρα στο σταθμό να μιλήσει, να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να προχωρήσουν να κάνουν τις. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενημερωθούν, να ταρακουνηθούν τώρα, να ειδοποιήσουν τους προέδρους. Και το ένα και το άλλο δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιοι άνθρωποι. Να πάμε και στα χωριά. Να πω εντάξει, να πούμε μια καλησπέρα και μήπως ταρακουνηθούν να το δουν από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει. Πρέπει να κινηθούμε σύντομα για να γίνουμε νόμιμοι. Τι θα πρέπει να κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Να ενημερώσουν τον κόσμο, Με όποιο τρόπο μπορούν να ενημερωθεί ο κόσμος. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι λέω ότι πρέπει να κάνουν. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κάνουν μια διαδικασία, πρέπει να κάνουν αιμοληψία, πρέπει να βρουν ένα γεωπόνο ή κάποιον που μπορεί να τους κάνει για το χάσπι να πάρουν αυτό και να πάρουν την απαιτούμενη άδεια να μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι 2-3 πράγματα. Τα οποία και εδώ πέρα τώρα, εγώ που ρωτάω, άλλοι μου λένε, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει πρώτα μια διαδικασία και μετά οι άλλοι. Άλλοι το λένε το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει, αυτό να δούνε πώς να τα βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά, να ενημερώσουν τον κόσμο ότι πρώτα πρέπει να γίνει.